Διότι απόψε το βράδυ ευρισκόμεθα στον προθάλαμο, όπως θα λέγαμε, της εορτής του Τιμίου Προδρόμου. Καλό θα ήταν, νομίζω, να λέγαμε λίγα λόγια γύρω από το πρόσωπο αυτό, μια και η Εκκλησία μας το φέρει επί σκηνής, και διότι θέλω να πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα κεκριμένο πρόσωπο γύρω από το ρόλο το μεγάλο τον οποίον έχει παίξει αναφορικός με τον ερχομό του Χριστού μας στον κόσμο. Και ακόμη λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον Τίμιο Πρόδρομο κατά την ημέρα της Κρίσεως. Διότι είμεθα επιπόλαιοι κατά κάποιον τρόπον, χωρίς να έχουμε ή να θέλουμε να εμβαθύνουμε στα θέματα της πίστεώς μας. Η Αγία μας Αγιογραφία τον παρουσιάζει τον Τίμιο Πρόδρομο μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο στην εικόνα της Γενικής Κρίσεως. Παναγία δεξιά και ο Πρόδρομος αριστερά, όπως ακριβώς συμβαίνει και εδώ στο Τέμπλαιο, και μας υπενθυμίζει ότι είναι ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του Χριστού μας, και θα είχαμε ανάγκη ένα χαμογελό του, μια συγκατάθεση, μια συγκατάνευση εν τη ημέρα της Κρίσεως, που θα είμεθα γυμνή και τετραχυλισμένη μόνη εκεί μακριά από όλους τους γνωστούς και από τους φίλους, από όλους τους προσφυλείς. Λέγω ότι θα ήταν χρήσιμο στον άνθρωπο να γνώριζε για το μεγάλο αυτό πρόσωπο. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, στη μικρή διακονία αυτή που κάνω, έχω υποχρέωση απόψε το βράδυ να μιλήσω για τον Τίμιο Πρόδρομο. Σε μια άλλη μας ομιλία, όσοι ταξιδεύουμε μαζί τα βράδια αυτά της παραμονής μας εδώ στη Λουτρόπολη αυτή, μίλησα ότι υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο τα οποία προέσχουν ιστορία. Για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για το Πνεύμα το Άγιο, για την Υπεραγία Θεοτόκο, για τον Τίμιο Πρόδρομο και για τον Τίμιο Σταυρό, προγνωρίζουμε πριν έρθουν, πριν παρουσιαστούν, πριν εμφανιστούν εις τον κόσμο. Ο Τίμιος Σταυρός, εάν θελήσει κανείς, συγγνώμη, ο Τίμιος Πρόδρομος, εάν θελήσει κανείς να εξετάσει, θα πρέπει να τον βρει και αυτόν μέσα εις τον κύκλο των πρώτων μετά τον Πατοκράτορα των Αγγέλων. Αν η Εκκλησία αυτή το βυζαντινού ρυθμού και είχε τρούλο και είχε αγιογραφία βυζαντινή, έπρεπε μετά τον Πατοκράτορα τον πρώτο κύκλο να συναντήσουμε και τον Τίμιο Πρόδρομο. Γιατί και αυτός είναι ένα πρόσωπο το οποίο, όπως λέμε στη γλώσσα, προέσχεν ιστορία. Χριστός μας, όπως μας έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 11ο κεφάλαιό του, είπε περί του Προέδρου, περί του Προδρόμου, περί αυτού γαργέγραπτε, γι' αυτόν λέει είναι γραμμένο, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου προ προσώπου σου. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός να αξιοποιήσει την Αγία Γραφή, συγκεκριμένως την Παλαιά Διαθήκη, όπως ακούσαμε απόψε στις προφητείες, και συγκεκριμένως την προφητεία του Μαλαχίου, που λέγει ότι αυτός είναι για τον οποίον είναι γραμμένο ότι θα έρθει μπροστά από μένα. Πόδειξη λοιπόν είναι ότι ήταν μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και δεν είναι μόνο προφήτης Μαλαχίας ο οποίος γράφει για τον ερχομό του Τιμίου Προδρόμου. Είναι και ο προφήτης Ισαΐας, πολύ γρηγορότερα, 800 περίπου χρόνια π.Χ., ο οποίος τον βλέπει να κηρύττει στην έρημο και λέγηση της άλλης στο 400ο κεφαλαίο του, «Φωνήβω όντως εν διερήμο». Πρόκειται περί του Τιμίου Προδρόμου.
Δύο λοιπόν προφήτε έχουν ομιλήσει και έχουν προφητεύσει για την έλευση του τιμίου προδρόμου. Όλων των ανθρώπων, είτε μεγάλων είτε μικρών λεγόμενων εις τον κόσμο, η ιστορία τους αρχίζει άμα τη γεννήση τους και τελειώνει άμα το θανάτο τους. Όμως αυτών των προσώπων που σας είπα δεν άρχισαν άμα τη γεννήση, αλλά από τότε που υπάρχει κόσμος, μέσα στο σχέδιο του Θεού υπάρχουν. Γι' αυτό προέσχον ιστορία αυτά τα πρόσωπα. Ο Τίμιος Πρόδρομος έχει ευαγγελισμό. Έχει έρθει κατόπιν επαγγελίας. Έχει έρθει κατά παράξενων τρόπων, σε χρόνων και περιστατικά που οι φυσικοί όροι δεν υπήρχαν. Γεννήθηκε από στήρα μητέρα, σε ηλικία πολύ προχωρημένη. Αλλά όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Δεν ρήμα αδυνατήσει παρά το Κυρίο. Τιμωρήθηκε μάλιστα ο πατέρας του, ο οποίος συμφισβήτησε με βάση τους φυσικούς όρους εις των άγγελων. Είναι ωραία τα περιστατικά αυτά τα οποία αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφεύς των δύο Ευαγγελισμών. Ο Ευαγγελισμός του Τιμίου Προδρόμου προηγείται του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας. Αριθμεί μάλιστα από τη σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας. Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλη Γαβρίλ κλπ. Από πού μετράς Αρχάγγελε, από πού μετράς Ευαγγελιστά? Από την σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου. Υπάρχει πρώτος Ευαγγελισμός και κατόπιν έρχεται ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Θα σας επαναλαμβάνω, τα γράφει στο πρώτο και στο δεύτερο κεφαλαιό του ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ωραία δε η συζήτηση η οποία έγινε μεταξύ του Αρχαγγέλου και του Ζαχαρίου, ο οποίος σε ένα βράδυ, σε ένα σπερινό καλή ώρα, καθ' ώρα εισήλθε να θυμιάσει στα Άγια μέσα, του παρουσιάσει στο δεξιόν του, του θυσιαστηρίου άγγελος Κυρίου και του είπε ότι εισηκούστη η προσευχή σου. Ποια προσευχή μου? Περί τίνους πρόκειται? Για πολλά πράγματα έχω προσευχηθεί στη ζωή μου. Θα συλλάβει η γυναίκα σου και θα γεννήσει Σιών. Θα το βάλεις έτσι, 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 θα είναι τέτοιος μεγάλος εν πνεύμα και δυνάμει ηλίου και. Πώς λέει είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Εγώ είμαι γέρον και η σύζυγός μου πρεβιβικία είναι την ηλικία αυτή. Και αυτή γερόντισα λέει, 90-95 100 ετών. Θα είσαι, του λέει, σιωπών. Θα μείνεις άλαλος μέχρι που θα λάβουν πάντα τα αυτά χώραν και αξίαν. Διότι δεν έπρεπε να αμφισβητείς εσύ σαν ιερεύς, σαν άνθρωπος του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού. Εφόσον το λέει ο Θεός, τι μπορεί να δυσκολέψει αυτό το θέμα? Και τιμωρήθη και έμεινε σιωπών μέχρι που εγεννήθη το παιδί. Και την ημέρα που επήγανε να το περιβετάμουν, την 8η ημέρα να του βάλουν το όνομά του, εκεί ελήθη ξανά η τιμωρία του, ετελείωσε ο κανόνας του. Διότι κατά την ημέρα της περιτομής, σύμφωνα με τον νόμο, εδίδεται και το όνομα στο παιδί. Και ερώτησαν τι όνομα να βάλουν. Και η μητέρα είπε θα μπει Ιωάννης. Οι συγγενείς είπαν ότι δεν έχουμε κανένα όνομα τέτοιο, πρώτη φορά τα ακούμε, συγγενιά μας δεν έχει τέτοιο όνομα. Ας ρωτηθεί και ο γέρον. Ο γέρον είναι το άλαλος, μουγκός που λέμε. Όμως του εδόθηκε ένα αβάκιον Αιγύε, μια πλάκα που θα λέγαμε, και ένα κοντήλι να γράψει την επιθυμία του, πως πρέπει να μπει το όνομά του. Και τότε λύθη η γλώσσα του και είπε Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Όχι θα μπει, είναι από το Θεό δοσμένο. Το όνομα Ιωάννης είναι θεόσδοτον, το έδωσε ο Θεός, έχει περιεχόμενον, δεν είναι απλώς κάποιο όνομα για να εορτάζεται, πόσον είναι δοσμένο από τον Θεό. Ιωάννης εστί είναι το όνομά του.
Αυτό να το προσέχανε μερικές μανάδες και μερικοί γονείς, οι οποίοι σε δύσκολες στιγμές εγκυμοσύνης ή μη συλλήψεως τάζουν: Παναγία μου και θα βγάλω το όνομά σου, Άγιε μου Νεκτάρι και θα βγάλω το όνομά σου. Γεννιόνται, έπειτα μπαίνει στη μέση η γιαγιά. Η γιαγιά θέλει το όνομά της. Έξω η Παναγία, έξω ο Άγιος, έξω θα μπει τη γιαγιά, θα μπει του παππού το όνομα. Και γίνεται το μάλε βράσε. Χωρίζουν τα αντρόγενα, βλασιμείται το όνομα του Θεού κλπ. Μεριάζει το όνομα του Θεού και αδιαφορίζει για το τάμα και για την υπόσχεση που έδωσε αυτό το ανδρόγενο, για να μπει το όνομα το δικό σου, Αλλά πώς μπορεί να ζητάς από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αφήνουν παραγγελίες στο θάνατό τους, τι παντούφλες να τους βάλουν και πού να τους πάνε κλπ. Τι να πεις από τους ανθρώπους αυτούς? Δεν εξαρτάται η μακροζωία σου από το όνομα του παιδιού το οποίο θα μείνει πίσω. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Και εγώ σε δύσκολη θέση ευρέθηκα. 17 χρόνια ατεκνία είχαμε. Και έπειτα ο Άγιος Νεκτάριος μας έδωσε παιδί. Βγάλαμε το όνομα Νεκτάριος όμως. Δεν βγάλαμε το όνομα Αθανάσιος που ήταν του πατέρα μου. Ούτε το όνομα του πατρός της μητέρας μου. Της μητρός του. Βγάλαμε το όνομα Νεκτάριος. Έτσι ήταν υποχρέωση. Αν έχουμε φιλότιμο θρησκευτικό κλπ. Ο γέρον λοιπόν μπαίνει στη μέση και λέει: Είναι Ιωάννης, λέει το όνομά του. Εστί είναι το όνομά του. Δεν θα το βάλουμε εμείς τώρα. Θα διορθώσουμε εμείς το Θεό. Πόσο ο άγγελος μας το παρήγγειλε και σας το λέει η γυναίκα μου, ότι είναι Ιωάννης, Ιωάννης θα πει το όνομά του. Είναι και αυτά που μπορούν να βοηθήσουν μερικές στιγμές που εμείς ευπόλαια σκεπτόμενοι μπαίνουμε και δημιουργούμε καταστάσεις εκεί που υπάρχουν υποσχέσεις, εκεί που υπάρχουν δεσμεύσεις στα θέματα τα θρησκευτικά. Εν πάση περιπτώσει, έτσι εξελίχθησαν τα πράγματα. Όμως, διότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι, πώς να το πούμε, της ιδίας περίπου ηλικίας με τον Χριστό μας, με μια μικρή διαφορά 6 μηνών, είναι μέσα στο σχέδιο του νόμου εκείνου που εξέδωσε ο Ηρώδης να σφαγούν τα παιδιά από διετούς και κατωτέρω κατά τον χρόνο όνει κρύβωσε παρά των μάγων με την σκέψη ενώ θα συλλάμβανε το βασιλέα, δηλαδή το Χριστό, και έτσι θα εδραιώνεται ο θρόνος του. Μέσα λοιπόν στο λογαριασμό έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης και αναφέρει η παράδοση ότι η γραία μητέρα τον πήρε και αυτόν στην αγκαλιά και έτρεξε προς την έρημον για να φύγει από προσώπου μαχαίρας Ηρώδου. Όμως οι στρατιώτες του Ηρώδου την έφθαναν ήδη και τότε έκαμε μία σύντομον προσευχή και είπε σε ένα όρο, σε ένα βουνό που ήταν μπροστά: «Όρος δέξου τέκνον και τη μητέρα αυτού». Εκείνη τη στιγμή ευρέθηκε πίσω από το βουνό αυτό και έτσι ευρέθη ο Τίμιος Πρόδρομος στον Ορδάνη, πέρα εκεί πέρα στην έρημο. Το μέρος υπάρχει ακόμη μέχρι τη σήμερα και από εκεί αρχίζει η διακονία του, από εκεί αρχίζει το κηρυγμά του, από εκεί αρχίζει ο έλεγχος και η υπενθύμηση στον Ηρώδη και έφτασε στο τέλος που εορτάζουμε από το βράδυ την αποκεφάλιση. Λέγω δε ακόμη και θα ήθελα με βάση τον προφήτη λέγει: «Ιδού αποστελώ τον αγγελό μου προ προσώπου». Πολλοί μη προσέχοντας τι θέλει να πει τον αγγελό μου και βλέποντας ακόμη πολλές φορές η αγιογραφία η Βυζαντινή τον έχει με φτερούγες τον άγγελο τον Τίμιο Πρόδρομο. Συγχαίουν λοιπόν τα πράγματα, δηλαδή τι συγχαίουν? Την φύση άγγελος με την αποστολή άγγελος. Άγγελος πάνε να πει αγγελιοφόρος που έφερε μια αγγελία. Η αγγελία ήτο ο πίσω μου ερχόμενος εμπροστέ μου γέγονε. Μετανοείται εν κι γάρη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή έρχεται να προετοιμάσει για να έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό και λέγεται πρόδρομος. Πρόδρομος. Δεν είναι λοιπόν άγγελος εις την φύση. Οι άγγελοι δεν έχουν σώμα. Οι άγγελοι δεν τρώνε ούτε ακρίβες ούτε μέλι άγριο που έτρωγε αυτός. Οι άγγελοι είναι πνεύματα. Για την αγγελία του λοιπόν, για το ρόλο που θα έπαιζε, όπως ο ταχυδρόμος λέγεται άγγελος, αγγελιοφόρος, μεταφέρει μηνύματα, μεταφέρει αγγελίες. Γι' αυτό τον λέει τον αγγελό μου, τον ανθρωπό μου δηλαδή, τον αγγελιοφόρο μου. Θα τον στείλω μπροστά να σας μιλήσει και να ετοιμαστείτε που θα έρθω. Αυτό πάνε να πει ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προ προσώπου μου. Πρόδρομος λέγεται παροιμήν.
Είναι σύνθετος προ του δρόμου. Προ του δρόμου. Έχετε ποτέ εξετάσει πόσοι πρόδρομοι υπάρχουν? Πολλοί νομίζουν ότι είναι ένας πρόδρομος. Τρεις οι πρόδρομοι υπάρχουν. Διότι τρεις δρόμοι σοβαροί, μεγάλοι για την ανθρωπότητα υπάρχουν. Ο ένας δρόμος είναι ο ερχομός του Θεού στον κόσμο. Ο δεύτερος δρόμος είναι ο πηγεμός του ανθρώπου στο Θεό, στον ουρανό. Σοβαρό θέμα αυτό. Και ο τρίτη περίπτωση είναι που θα ξαναέρθει ο Χριστός στον κόσμο. Γιατί θα έρθει δύο φορές ο Χριστός στον κόσμο. Μία ήρθε και μία ακόμη θα ξαναέρθει. Σε όλες αυτές τις μεγάλες καταστάσεις υπάρχουν πρόδρομοι. Στον πρώτο ερχομό του Χριστού μας στον κόσμο, Ιωάννης πρόδρομος. Στον ερχομό του ανθρώπου ξανά στον Παράδεισο, Χριστός πρόδρομος. Για να έρθει ο Θεός στον κόσμο, Ιωάννης πρόδρομος. Για να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό, Χριστός πρόδρομος. Για ανοίξετε το έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους του Παύλου, στα τελευταία του εδάφια, να είτε τι λέει εκεί. Πρόδρομος υπερημών γενόμενος. Χριστός ήρθε κάτω, απέθανε, ανέστη, όπως εμείς θα πεθάνουμε και θα αναστηθούμε, και επήγε επάνω, πρόδρομος υπερημών. Και όπως πήγε αυτός, θα πάμε και εμείς. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Πρόδρομος αυτό λοιπόν υπερημών γενόμενος. Γι' αυτό και ακριβώς προτρέπει ο άνθρωπος την άγκυρά του, για να ασφαλίζεται, να μην τη ρίχνει κάτω ούτε στο πορτοφόλι του, ούτε στη γη, ούτε στα διαμερίσματα, ούτε στο αυτοκίνητό του, ούτε στους πολιτικούς του. Να τη ρίχνει επάνω. Ο χριστιανός την άγκυρα δεν τη ρίχνει όπως τη ρίχνουν οι άνθρωποι κάτω μέσα στη θάλασσα, μέσα κάπου να πιάσει. Ο χριστιανός τη ρίχνει επάνω. Την άγκυρα, λέει, την έχουμε ασφαλείται και βεβαία εκεί που αυτός πρόδρομος υπερημών επήγε. Αλλά εμείς πάντοτε κοιτάμε την ακτινοβολία τη δικιά μας, τη δυναμικότητά μας, και από εκεί κανονίζουμε περίπου πώς θα πολιτευτούμε εδώ. Όχι. Σε ξεγατζώνει χωρίς να το καταλάβεις μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Εκεί που νομίζεις είσαι ασφαλής και δεμένος και δεν έχεις φόβον κανένα, εκεί σε ξεσηκώνουν 4, 8 χέρια και 8 πόδια και σε πηγαίνουν εκεί που δεν θέλεις. Μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Τον ένα, για να έρθει ο Θεός στον κόσμο να γίνει άνθρωπος, πρόδρομος Ιωάννης. Για να φύγει ο άνθρωπος να πάει να γίνει Θεός, πρόδρομος Χριστός. Και στη δευτέρα παρουσία που θα ξαναέρθει ο Χριστός, πρόδρομος Ηλίας. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών Ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ένδοξος. Και το είπα απόψε η προφητεία. Ιδού αποστέλω Ηλίαν τον θεσβήτην, πριν τη μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανή. Για να ετοιμάσει ή να μην έρθω και πατάξω την κοινάρτη, να έρθω και αφήσω τίποτα. Υπάρχουν τρεις πρόδρομοι λοιπόν. Ο ένας, ο Ιωάννης, περιού ο λόγος, είναι ο πρόδρομος της πρώτης παρουσίας του Χριστού μας. Έζησε τα χρόνια του Άγιος αυτός άνθρωπος στην έρημο. Είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Χριστό μας ως άνθρωπον. Ουδής μίζων γενετής γυναικός Ιωάννου του Προδρόμου. Δεν έχει γεννήσει γυναίκα, λέγει, μεγαλύτερον άνθρωπο από τον Τίμιο Πρόδρομο. Γι' αυτό και ακριβώς όταν η Εκκλησία μας, αυτή η πνευματοφόρος μητέρα, ήρθε στο σημείο για να φτιάξει το απολυτίκιο του Αγίου, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, έχει δανειστεί λίγα λόγια από το 10ο κεφάλαιο των Παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που λέγει «Μνήμη δικαίωμα μεταγκομείων». Αυτό είναι παρμένο, το έχουν δανειστεί από τις Παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη. «Μνήμη δικαίωμα μεταγκομείων». Τώρα είναι καλά, λέει, να σε εγκομιάσουμε. Αλλά τι να πούμε τώρα για σένα. «Σι δε αρκέσει», είναι αρκετό, «η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε». Φόσον ο Κύριος είπε ότι εσύ είσαι ο μεγαλύτερος, ό,τι να πούμε εμείς θα κρεμίσουμε. Μάλλον κακό θα κάνουμε. Θα μουτζουρώσουμε το γεγονός, παρά θα το αφήσουμε λοιπόν όπως το είπε ο Χριστός. Σένα δεν μπορώ να σου πούμε τίποτα. Σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Αναδείχτης γάρ και προφητών σεβασμιότερος,
και ότι και ερήθρης βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυττώμενων. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Ξέρετε τι λέγει εκεί μέσα το κοντάκιο της εκκλησίας? Ότι η τιμία από το μίτσι μια κεφαλής του προδρόμου, οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Έχετε γνώμη, διότι πήδησε αυτό το στρουθείο εκεί πέρα, αυτό το διεφθαρμένο η Σαλόμη με την και η άλλη Ροδιάς, γι' αυτό πήρε υπογραφή. Αν ο Χριστός δεν συνηγορούσε, τη μία κεφαλή του προδρόμου δεν έπεφτε. Οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Γιατί? Είναι και τη ενάδη ευαγγελίση Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Εσύ η Ρόδη παίρνεις τα κεφάλια από εδώ και τα δίνεις έπαθλα στο χορό αυτών των διεφθαρμένων. Καλώς, αλλά εξυπηρετείς ταυτόχρονα το σχέδιο το δικό μου. Τον στέλνεις κάτω που μου χρειάζεται. Γιατί ο Χριστός δεν εκήρυξε μόνο στον κόσμο τούτον δια του προδρόμου, εκήρυξε και στον κόσμο εκείνον. Και όπως ο πρόδρομος κήρυξε εδώ σε ανθρώπους και κάτω σε ψυχάς, έπειτα όταν ο Χριστός μας εσταυρώθη τις 33 ώρες που επήγε στον Άδη από τις 3 το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα του Σαββάτου, εκήρυξε πάλι στα ενφυλακή πνεύματα, στα οποία είχε πάει ο πρόδρομος και είχε κηρύξει όπως εκήρυξε και εδώ. Δεν ήταν μόνο κήρυξη μετανοίας στους ανθρώπους εδώ με σάρκα και με πνεύμα, αλλά επήγε και με την ψυχή του στον Άδη και εκήρυξε στα ενφυλακή πνεύματα. Γνωρίζετε ότι ο Κύριός μας επήγε 33 ώρες στον Άδη? Το ξέρετε? Έχετε μελετήσει το θέμα από τον Πέτρο στο τρίτο και στο τέταρτο κεφαλαιό του που αναφέρει ότι επήγε και εκήρυξε κάτω εκεί στα ενφυλακή πνεύματα? Το κήρυγμα πάει να πει να τον δεχτούν ή να μην τον δεχτούν, προϋποθέτει αποδοχήν. Και όσοι τον εδέχτησαν, ζωοποιήθησαν. Και έτσι ισχύει και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενες. Χριστός μας όσα χρόνια έζησε εδώ, 33 χρόνια, με σάρκα και με πνεύμα, τόσες ώρες επήγε στον Άδη και κήρυξε στα πνεύματα με την ψυχή του. Το σώμα στον τάφο, η ψυχή του στον Άδη. Αυτά είναι συνδεδεμένα μέσα στην ένσαρκο οικονομία και στη διακονία την οποία έκαμε ο πρόδρομος σαν άνθρωπος, είτε εν σαρκή είτε εν πνεύματι μόνο. Εκατέβει λοιπόν ο πρόδρομος κάτω και είναι ένας από τους τρεις προδρόμους. Και υπάρχουν, όπως σας είπα, τρεις πρόδρομοι και σας χαρακτήρισα πού και πώς είναι. Ευρέθη στην έρημο αυτός ο άνθρωπος, όπως σας είπα, για τον λόγο τον οποίο ευρέθη στην έρημο. Στην έρημο εκεί αναφέρεται ότι ετρέφεται από ακρίδες και από μέλι άγριο. Φορούσε δε δέρμα καμήλου και είχε δερματίνη ζώνην περί την οσφήν. Έτσι τον παρουσιάζουν οι Ευαγγελιστές, τόσο ο Ματθαίος στο γάμα όσο και ο Μάρκος στο γάμα. Έτσι τον παρουσιάζουν. Γιατί φορούσε καμήλου και δεν φορούσε από ένα πρόβατο, από μια αίγα, από ξεροβωτή? Γιατί φορούσε από κάμηλον? Και δι' αυτού του τρόπου ακόμη να κηρύττει την αποστολή του. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν καθαρά και ακάθαρτα ζώα. Η κάμηλος δεν είναι ούτε καθαρά ούτε ακάθαρτος. Είναι κατά το ίμιση καθαρά και κατά το ίμιση ακάθαρτος. Μυρικάζει μεν όσα ήσαν μυρικαστικά ζώα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και δίχυλα, και δίχυλα ήσανται καθαρά ζώα, όπως είναι η έξ, όπως είναι το πρόβατο, όπως είναι η αγελάς. Όποιο όμως ζώο, ας είναι το μυρικαστικό, δεν ήταν όμως δίχυλον, η οπλή του, το πόδι του δεν ήταν σκιστό, αυτό ήταν ακάθαρτο. Ή κάμηλος συνδυάζει και τα δύο, ή το καθαρά διότι μυρικάζει, μυρικαστικών ζώων, αλλά ή το ακάθαρτος διότι ή το χέρι, το πόδι της όχι σκιστό. Φορώντας λοιπόν αυτό το φόρεμα, όπως τα λέγαμε, της καμήλας, κηρύττει και λέγει ότι εγώ είμαι μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου, είμαι μεταξύ σκιάς και χάριτος, μεταξύ νόμου και Ευαγγελίου, μεταξύ σκότους και φωτός,
γιατί είναι ο μόνος προφήτης ο οποίος και προφήτευσε για τον Χριστό αλλά και τον είδε τον Χριστό. Αυτό είναι το γεγονός. Όλοι προφήτευσαν δια Πνεύματος Αγίου ότι θα έρθει ο Χριστός και τι ρόλο θα παίξει, πού θα σταυρωθεί, τι θα κάνει, θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι χαρακτηρισμένα και προγραμμένα, αλλά δεν τα είδανε, η ψυχή τους τα είδε από κάτω εκεί. Αυτός τα είδε με τα ζωντανά μάτια, με εκείνα τα οποία είχε εδώ ως άνθρωπος. Γι' αυτό ήταν ακριβώς, όπως λέγεται, και ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ο οποίος πατούσε και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ναι μεν κήρυξε και είπε ότι ο πίσω μου ερχόμενος εμπροστέ μου γέγονε κλπ, αλλά του δόθηκε ευκαιρία στον Ιορδάνιε παραδείγμα να πει: σου μαθητάς, είδε ο αμνός του Θεού αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ορίστε το αρνί του Θεού το οποίο θα σφαγεί και το αίμα του θα καθαρίσει την αμαρτία του κόσμου. Εδακτυλοδείχτησε τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγω και αυτό το ένδυμά του δεν είναι το έξω κάποια σκέψεως και κάποιου κηρύγματος. Η ζώνη του υπέρ την οσφήν δείχνει ότι ο άνθρωπος εάν δεν νεκρώσει τη σάρκα του δεν μπορεί να είναι ευθυτενής για τη βασιλεία των ουρανών. Εγώ φορώ παραδείγματι μία δερματίνη ζώνη. Αυτή το σάρξ κάποτε από ένα ζώο έκανε, ήταν τίποτα, άχρηστο. Τώρα όμως που εξηράνθη από την σάρκα και από τα αίματα είναι εύχριστος, δένει την μέση μου και μπορώ να περιπατήσω. Αυτό διδάσκει, ότι η σάρξ πρέπει να νεκρωθεί, η σάρξ πρέπει να στεγνώσει. Όταν τρέφεται και θάλπεται μία σάρξ είναι σαν ένας βόθρος μαλακός που μπορούν τα γουρνάκια να κυλιούνται μέσα. Όταν ξηραθεί ο βόρβορος, όπως λέει ο Ιώβ, βόρβορος ξηρανθής χείρης ούθερα παιδί, δεν μπορεί να πάει το γουρνάκι μέσα στο ξερό να κυλιστεί. Και αν σήμερα οι άνθρωποι πάσχουν, παρασύρονται και νικώνται από τα σαρκικά τους πάθη, είναι διότι τρέφουν και θάλπουν τη σάρκα τους καλά, χωρίς να προσέξουν ότι πρέπει να τη στεγνώσουν κατά κάποιον τρόπο, ώστε να μπορούν να την δαμάσουν, να τη διατάσσουν και όχι να διατάσσονται, να την κυβερνούν και όχι να κυβερνά. Αυτό εδίδασε. Και τρέφεται, λέγει, από ακρίδες και από μέλι άγριο. Ακρίδες, ορισμένοι θέλουν τις άκρες των φυτών. Μα το χειμώνα δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Και η έρημος αμπάτη εκεί στον Ιορδάνη δεν έχει τίποτα. Κάτι αλμυρίκια έχει. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα, όμως υπάρχει. Ξέρα και 48 βαθμούς ζέστη και 330 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου είναι εκεί στην Ιεριχώ, που είναι ο Άγιος Γεράσιμος σήμερα και μέσα τα μέρη αυτά του Ιορδάνου. Προφανώς επρόκειτο για τα ζωήθια αυτά, τις ακρίδες. Αλλά εγώ δεν είναι θέμα δογματικό. Δεν θα με ρωτήσει, πες μου Παναγόπουλε, τι έτρωγε ο Ιωάννης, τι σαν ακρίδα σε βάλω στον παράδεισο. Αυτό είναι θέμα γνώσεως. Λέγω, άλλοι το λένε έτσι, άλλοι το λένε αλλιώς. Το αγριόμελο το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα από τα αγριομέλισσα τα οποία υπήρχαν εκεί πέρα. Έχει μια πολύ ωραία διδασκαλία ο Άγιος άνθρωπος αυτός γύρω στη συμπεριφορά του αυτή, αναφορικός στις απολαύσεις του κόσμου τούτου. Α, το συνεχίσουμε όμως. Ακούμε πολλές φορές να γίνεται συζήτηση αναφορικός με αυτά τα οποία έχει φτιάξει ως αγαθά για τον άνθρωπο ο Θεός. Όπως είπαμε, ο Ιωάννης τα στερήθηκε αυτά. Δεν τα έφαγε. Έδεσε με δύο είδη μόνο από τα μύρια είδη τα οποία έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο. Και εδώ σκοντάφτει ο άνθρωπος. Σκανδαλίζεται ο άνθρωπος. Πηγαίνετε σε μία κρεαταγορά να ειδείτε τι θα ειδείτε μέσα εκεί. Τι είδη κρεάτων. Για ποιον? Για τον άνθρωπο. Πηγαίνετε σε μία ίχθη αγορά να δείτε τι μύρια είδη υπάρχουν εκεί πέρα μέσα. Για κάθε βαλάντιο, για κάθε υγεία, για κάθε άνθρωπο. Πηγαίνετε σε μία όπορο αγορά, σε μία λάχανα αγορά, να δείτε τι θα δείτε. Θα ζαλιστείτε από την ποικιλία. Για ποιον όλα αυτά? Για τον άνθρωπο. Αυτό όμως
σκανδαλίζει ορισμένους ανθρώπους. Και λέγουν, εφόσον τα φτιάξε για τον άνθρωπο, για ποιο λόγο εγώ να τα νηστεύω? Μήπως τον βλασφημώ έντι αυτή η περιπτώση, ότι εγώ δεν καταδέχομαι τη δωρεά σου? Δεν είναι έτσι. Τότε γιατί τα φτιάξε? Για τον άνθρωπο τα φτιάξε. Τότε να με ρωτήσεις για ποιον άνθρωπο και να σου απαντήσω. Αλλά δεν με ρωτάς για ποιον άνθρωπο. Τα έφτιαξε τα αγαθά του ο Θεός όλα αυτά. Γνωρίζεις πότε? Πριν φτιάξει τον άνθρωπο. Εάν διαβάσουμε τη σειρά της δημιουργίας, θα δούμε ότι αυτά όλα είναι φτιαγμένα πριν φτιάξει τον άνθρωπο. Και όταν του έφτιαξε όλη αυτή την ποικιλία των εδασμάτων, τον έφτιαξε και τον άνθρωπο και τον έβαλε και του λέει, πάντα έξεστη, πλην ενός. Όλα δικά σου, πλην αυτού του δέντρου. Επί ποινή μάλιστα θανάτου. Δεν στο αφήνω έτσι, μην ξεγελαστείς. Ιδάν ημέρα φάγες από του ξύλου, θανάτου αποθανίστε. Δεν είναι σαν τη μάνα που τα κρύβει και δεν λέει τι το περιμένει το κορίτσι το οποίο ξεβγαίνει, τι το περιμένει το αγόρι το οποίο ξεβγαίνει. Το λέει. Σκαθαρίζει τις δουλειές του ο Θεός. Ιδάν ημέρα φάγες από του ξύλου, θανάτου αποθανίστε. Δύο θανάτους θα πεθάνετε. Και πνευματικών χωρισμών θα έχετε από μένα και σωματικών θα έχετε από την ψυχή σας. Για τον άνθρωπο λοιπόν πρώτης πτώσεως πάντα έξεστη. Αλλά για τον άνθρωπο μετά την πτώση, εμείς είμαι θα μετά την πτώση. Ο Παύλος λέγει πάντα έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει. Μπορώ να τρέω κρέας κάθε μέρα, δεν συμφέρει όμως. Διότι ο οργανισμός μου είναι μία κάμινος και εφόσον φωδιάζεται με κάψιμα, θα ζητήσει διέξοδον. Και η διέξοδος θα είναι να κάψει εμένα τον ίδιο και τους πέριξ από μένα. Και έτσι δεν είναι, ε? Για τα ιζέτσουνε του λεβέντες και τσιλεβέντες, τα βουτυρόπεδα, τα ιζέ, τα καλά κλπ. Και έπειτα βάλτε να διαβάσουνε. Χτυπάνε τα πόδια τους κάτω σαν τα άλογα. Και ακούνε έξω τι γίνεται και πότε να πεταχτούν έξω. Και όχι δασκάλα να έχουν μπροστά και να πληρώνεις εσύ το αίμα σου για να το μάθεις γράμματα. Όχι δάσκαλο, ό,τι θέλεις να κάνεις. Αυτό κοιτάει πώς να πεταχτεί έξω. Σφάνηκε κάποια πέραση, σφάνηκε κάποιος πέρασε. Δεν έχει κάνει λάθος ο Θεός. Για τους ανθρώπους μετά την πτώση πάντα έξεστη. Ού πάντα συμφέρει, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό ναι μεν όλα τα αγαθά για τον άνθρωπο, αλλά όχι τώρα για τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος τα λέρωσε, τα μουσκεψε κάτω διλεγόμενον και μόνος του έχασε αυτή την ευχέρεια που του είχε δώσει ο Θεός. Δεν συμφέρει. Άλλωστε δεν συμφέρει και γενικότερα και από υγεία δεν συμφέρει. Τρώει άνθρωπος κάθε μέρα κρέας, να σου το ορυκονοξύ, να σου η χοληστερίνη, να σου τα καρδιακά νοσήματα, να σου. Αναγκάζεται λοιπόν να γυρίσει να φάει φρούτα, να φάει σαλάτες κλπ. Όταν φάει το κεφάλι του από εκεί στο νεκροταφείο, έπειτα γυρίζει να φάει από εδώ. Θεό δεν έχει καμία λάθη. Όλα αυτά είναι τα μεταλαμβάνει ο άνθρωπος με τα δοξολογίας. Αλλά και αν τα στερηθεί, δεν έκαμε τίποτα, δεν τον βλασφημεί τον Θεό. Να, ο μεγαλύτερος άνθρωπος που εγέννησε ποτέ μετά Χριστόν. Η γυναίκα δεν έφαγε τίποτα. Δυο ίδια έφαγε και τι ίδια αυτά. Πού να βγουν τώρα οι ακρίδες και το αγριόμελο για φαγητό και για τροφή να περιποιηθεί ο άνθρωπος. Ε? Και εντούτοις εμείς τον προσυνάμε. Κεράκια στα ποδαράκια του κλπ. Τίμιε πρόδρομε. Ναι, αλλά τη ζωή μου, περί τη ζωή μου τίποτα. Τη ζωή σου τρελάτησες εσύ και εμείς θα τρελαθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η απάντηση. Εφόσον δεν τη θέλουμε τη ζωή του τιμίου προδρόμου, δεν πρέπει να θέλουμε και τον πρόδρομο. Διότι είναι αστείο. Γιατί αν επέτυχε ό,τι επέτυχε, πέτυχε το ότι εστερήθη τα πάντα. Και εστερήθη τα πάντα στον κόσμο εκείνον, στον κόσμο τούτον όπως θα λέγαμε, εκείνον λέω που ζούσε αυτός τότε, και έχει την χάρη αυτήν την οποία έχει μέχρι τη σήμερα. Σκεφτείτε τον ποιος είναι. Και σήμερα είναι στα δεξιά του Κυρίου. Και κατά την γενική κρίση και αυτός θα είναι στα δεξιά του Κυρίου. Κοιτάξτε τον θρόνο που κάθεται ο Χριστός για να κρίνει και θα δείτε πού θα τον δείτε, κοντά εκεί στο στενό περιβάλλον. Με συγχωρείτε, στα αριστερά του Κυρίου, στα αριστερά. Στα δεξιά είναι η Παναγία Μητέρα του. Μεγάλο πρόδρομο, μεγάλη ζωή έχει αφήσει. Ο άνθρωπος αυτός είχε αγάπη προς εκείνον τον οποίον περίμενε και πάντοτε τον εκείρηται με απλότητα και με παρησία. Δεν οροδούσε πουθενά
μη δες αυτό το βασιλιά ακόμη. Πολλοί έχουν ως έλεγχον το ανέβασμα του Ιωάννου στο ανάκτορο, στο παλάτι. Αν όμως νομίζω καλοεξεταστεί αυτό το πράγμα, θα μπορούσε πιο σωστά να πήγαινε ως υπενθύμησης και όχι ως έλεγχον. Διότι όπως αναφέρει πολύ απλά ο Ευαγγελιστής, ο Τίμιος Πρόδρομος όταν έφτασε και στο αυτί του εκεί κάτω στην έρημο το τι γίνεται στο παλάτι, θεώρησε καθήκον του να πάρει το ραβδάκι του και να ανηφορήσει, να έρθει να συναντήσει τον Ηρώδη στη Σεβάστια και να του πει εκεί πέρα: «Μεγαλειότατε, ουκ έξεστην έχει τη γυναίκα του αδελφού σου». Χαίρε. Ούτε του πρόσθεσε, ούτε του αφαίρεσε. Το υπενθύμησε έναν νόμο. Εφόσον ο αδελφός σου ζει ακόμη, δεν είχε πεθάνει ο Αρχέλαος, δεν είχε πεθάνει ο αδελφός του, η νύφη σου αυτή δεν μπορεί να γίνει η γυναίκα δική σου, ζώντος του αδελφού σου. Δεν υπάρχει ο νόμος αυτός του Θεού. Εγώ στον υπενθυμίζω. Από και κάτω βγάλ' τα εσύ πέρα με το Θεό. Έγινε μία υπενθύμηση. Όπως μπορούμε να συναντήσουμε μία που ξέρουμε ότι έχει ένα παράνομο δεσμό με κάποιον, ε? Μπορούμε φιλικά ή στο σπίτι, στο τηλέφωνο, είμαι η τάδε, είμαι ο τάδε, αν δεν το με βλέπει. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Ο Θεός δεν τον συγχωρεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και κλείσιμο το τηλέφωνο. Ή χαίρετε. Αυτό δεν είναι έλεγχος. Είναι υπενθύμησης. Δεν αναφέρει τίποτα άλλο ο Ευαγγελιστής. Θεώρησε λοιπόν καθήκον του να εγκαταλείψει την ησυχία του και την έρημο και να πάρει το ραβδί και να ανεβεί και να υπενθυμίσει τον βασιλέα. Βασιλεύ, ούτε ξέρεις την έχεις, έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Χαίρε, έφυγε. Εν πάση περιπτώσει, από τους συμνοδούς, από τους άλλους και από ορισμένους ομιλητάς χαρακτηρίζεται έλεγχος. Ανέβηκε λέει και ήλεγξε. Και από εκεί παίρνουν ορισμένοι αμπάρζα που λέμε και ανεβαίνουν να ελέγξουν βασιλείς, πρωθυπουργούς, αυτούς αρχιερείς και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω, συγχωρέστε με. Το να υπενθυμίσεις το καταλαβαίνω. Το να ελέγξεις, το να κρίνεις δηλαδή, αυτό το καταλαβαίνω. Θεός λέει δεν κρίνει κανέναν. Πάσαν την κρίση δέδω και το Υιό. Θεός δεν κρίνει. Εγώ ποιος είμαι που θα κρίνω? Διότι είμαι θα εύκολη σε κρίση. Γι' αυτό το λέγω έτσι αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να σας βγάλω από τη γνώμη σας. Έχετε όποια γνώμη θέλετε. Είτε έλεγχος είτε υπενθύμησης. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Θέλω όμως να σας βγάλω από μια δύσκολη κατάσταση που εύκολα παρασυρώμεθα να κρίνουμε. Γινόμεθα δικαστέ εμείς. Τα πόδια δικάζουμε το κεφάλι. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και όταν ο άνθρωπος γίνεται δικαστής, χάθηκε εκ προημίου. Διότι έχει πει σαφώς: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Έγινες δικαστής, πέρασε για την κόλαση. Όταν ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να μην κρίνει τον άλλον, να τον σκεπάσει με την προσευχή του, να τον σκεπάσει με την ουθεσία του, έχει μεγάλο έλεος μπροστά στα μάτια του Θεού. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας κανένα πατερικό βιβλίο, και αν πιο συγκεκριμένα έχετε διαβάσει το Μακάριο τον Αιγύπτιο, εκεί που έχει τις 52 του ομιλίες. Εκεί πέρα μέσα υπάρχει ένα ωραίο που έχει σχέση με τα αυτά λόγια που λέμε. Κατέβαινε κάποτε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Πρώτης πόλεως, όπως και σήμερα δυστυχώς, βρήκε ένα ζευγαράκι να σαλιάζεται εκεί πέρα, τα συνηθισμένα, τα σκυλίσα πράγματα αυτά που γίνονται στον δρόμο σήμερα από τα παιδιά μας και από εμάς τους ιδίους. Δεξιά του δρόμου, αμάρτανον. Δεν είπε τίποτα, προχωρεί προκάτω και γονατίζει. Και αρχίζει κλαίγοντας και παρακαλούσε το Χριστό και του έλεγε: «Χριστέ μου, σκέπασε τους αυτούς τους ανθρώπους. Εμένα να τη γράψεις την αμαρτία αυτή, μην τη γράψεις αυτούς τους ανθρώπους». Και να κλαίει με αναφιλητά. Εμείς θα λέγαμε: «Πάτε πιο πέρα, βγάλετε τα μάτια σας». Α, πιο πέρα μπορούν να τα βγάλουν τα μάτια τους. Εδώ δεν μπορούν να τα βγάλουν, ε.
και εκεί θα τα βγάλουν ενώπιον του Θεού. Τώρα είναι ότι τα βγάζουν και ενώπιον εσού που είσαι ο αναμάρτητος και ενώπιον εμού που είμαι θα αναμάρτητη. Είμαι θα αστή, ανακόλουθη. Εν πάση περιπτώσει αυτός έκλαψε με αναφιλητά, ζητώντας να το σκεπάσει αυτό το ζευγάρι το παράνομο που έκανε αυτά τα πράγματα εκεί έξω. Σε λίγο πιο κάτω συναντά ένα μεγάλο αλώνι με έναν άγγελο μεγάλο, με μια μεγάλη, τι λένε, μάλλον δρεπάνη, να το πω για να το καταλάβουμε όλοι, μια μεγάλο δρεπάνη, και του λέει: μακάριε, γυρίζει αυτός και βλέπει τον άγγελο, για αυτό το οποίο έκαμες, που δεν έκρινες αυτό το ζευγάρι εκεί και το σκέπασες με την προσευχή σου, μεγάλο έλεος θα βρεις το Θεό. Γνώριζε δε ότι αυτό το δρέπανο το μεγάλο περιμένει όλους να τους στερήσει εκείνους οι οποίοι κατηγορούν και κρίνουν τους άλλους και να τους στείλει στην κόλαση. Υπάρχει γραμμένο στις διηγήσεις του μακαρίου, στους 52 λόγους του, αυτό που σας λέγω. Είμαι θα εύκολη, δεν έχουμε αφήσει αφάγωτον κανένα, ούτε γείτονα, ούτε γειτόνισσα, ούτε συμπεθέρα, ούτε κόρη, ούτε δεν ξέρω τι, ούτε υπάλληλο, ούτε συνάδελφο, ούτε πολιτικών, ούτε παπά, ούτε δεσπότη, ούτε τίποτα δεν έχουμε αφήσει αφάγωτο. Και ξέρετε, ο Χριστός μας είναι παθολόγος κατ' εξοχήν. Παίρνει ένα κουτάλι στο χέρι στον καθέναν και του λέει: άνοιξε το στόμα σου, και του πατάει τη γλώσσα κάτω να δει πόσους έχει φάει με τη γλώσσα του, πόσο έχει κατακρίνει, πόσο ο παθολόγος κοιτάει τη γλώσσα για να δει κατά αναλογία την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Έτσι ακριβώς και ο Χριστός πατάει τη γλώσσα κάτω να δει πόσους έχουμε φαγωμένο. Για αυτούς δε που έχουμε φάει δεν έχουμε εξομολογηθεί ποτέ. Δεν πήγε κανείς ποτέ στον ιερέα να του πει ότι έχω κατηγορήσει εκείνον. Αλλά πού να τα θυμηθεί να τα κατηγορήσει, να τα πει? Που όταν αυτά λέγονται φεύγουνε σαν φτερά στον άνεμο, πού να τα μαζέψεις? Και ορισμένοι νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα, πρέπει να σκοτώσουν και να κλέψουν, εδώ που τρώνε σάρκες ανθρώπινες από των αδελφών των. Αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη. Γι' αυτό και ο Ιερός Αυγουστίνος είχε γράψει για να προλαμβάνει τους ανθρώπους όσο ήταν δυνατόν από αυτόν, μέσα στο χολ του σπιτιού επάνω στο κονίαμα έγραφε: αδελφέ, ή ήλθες όδε, εάν ήρθες εδώ, ή να κατασπαράξεις σάρκας απόντος αδελφού σου, ούτε έχεις θέση όδε. Αν ήρθες εδώ να συζητήσεις για τον Α και για τον Β, να τον κατασπαράξεις, κάθε στιγμή δεν είναι μπροστά, δεν έχεις θέση εδώ, να φύγεις. Και εμείς τι λέμε? Έλα, έχω να σου πω, πω έχουμε καιρό, ξέρεις τι έχουμε να πούμε? Σοβαρά, για ποιον να πείτε? Κατηγορήστε τους άλλους, ε? Για τον εαυτό σας δεν λέτε, ούτε για τις αμαρτίες σας λέτε, ούτε για τις βρωμιές σας λέτε. Κατηγορείτε τους άλλους, ε? Και αυτά περνάνε απαρατήρητα. Δυστυχώς το κομπιούτερ γράφει τώρα, γράφει, για τα παρουσιάσει όλα ο λεγάμενος με τα κερατάκια και με την ώρα αύριο. Γιατί σας έχω πει, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει γράφουνε τρεις, και όταν ο άνθρωπος αγαθοποιεί γράφουνε δύο. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει γράφει ο αγγελός του, ο διαβολός του και η συνείδηση. Όταν ο άνθρωπος κάνει το καλό ή λέει το καλό, γράφει η συνείδηση και ο άγγελος. Ο διάβολος από μίσος δεν τα γράφει αυτά τα καλά. Τα άσημα όμως τα κρατάει πάντοτε. Πώς θα τα καθαρίσεις? Κοσμάκης επί και εξομολογήθηκε, έμαθα, δόξα στο Θεό. Είπε ότι έχει κατηγορεί, ότι έχει φάει τους πάντας με τη γλώσσα του. Το είπε? Δεν το είπε. Πώς λοιπόν ζητάμε εμείς? Εγώ λοιπόν λαμβάνω αφορμήν εξ αυτού, επαναλαμβάνω, φοβάμαι να το βάλω ότι ανέβηκε τον ήλεγξε, γιατί θα μπορούσε να του πει: πρόσεξε γιατί θα στον σύσω το θρόνο, πρόσεξε γιατί θα πάθεις αυτό. Αυτό πάνε να πει απειλή, αυτό πάνε να πει έλεγχος. Στον απόνα μου να μου πεις: Παναγόπλε που κλέβεις, Παναγόπλε που ψεύδες, Παναγόπλε που προπορνεύεις, Παναγόπλε που κηρύττεις και δεν πιστεύεις εσύ, που δεν κάνεις κλπ. Αυτό δεν είναι καλό? Αυτό είναι υπενθύμηση και είναι έργο και υποχρέωση του κάθε ανθρώπου. Αλλά με αγάπη όμως, με πόνο από μέσα, με δάκρυα, με προσευχή, για να πιάσει. Όχι ξανά εγωιστικά λόγια, αυτό που κάνει δεν είναι σωστό κλπ. Θα δεν πιάνουν. Και αυτό βλέπετε, όπου έγιναν έλεγχοι τέτοιοι, στήρια έλεγχοι,
απλώς από εγωισμό, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, ούτε πρόκειται να έχουν. Και είναι και επισφαλής η θέση εκείνου που παίρνει το ρόλο αυτό να κάνει του γιατρού. Αυτό αναφορικός με το ανέβασμα εκείνου εκεί επάνω. Τώρα, το πώς το πήρε αυτό, στο τι έγινε κλπ. Δεύτερο πράγμα, είναι γεγονότα τα οποία μπορεί να συζητηθούν αυτά αύριο, που είναι κυρίως και το Ευαγγέλιο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του Τιμίου Προδρόμου είναι ένα λεπτό θέμα και άξιο θέμα που πρέπει να έχουν γνώμη όλοι οι άνθρωποι. Θυμούμε, προσέξτε δε να σας πω, ότι είναι συμπαθής Άγιος, αλλά είναι και αυστηρός Άγιος. Με το Τίμιο Πρόδρομο να μην τα βάλετε ποτέ τους. Να τους σεβαστείτε αύριο την ημέρα. Ή δυνατόν να μην φάτε τίποτα. Είναι πένθυμος ημέρα αύριο. Φάτε φρούτα. Υπάρχει καλύτερο πράγμα μια μέρα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ένα τσάι. Λίγα, ξέρω εγώ, παξιμαδάκι. Χίλια πράγματα. Τόσα πράγματα έχει εδώ ο Θεός. Βγαίνεις εδώ πέρα και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο. Τιμήστε την ημέρα του Αγίου. Μεγάλη ευλογία θα έχετε. Φύστε τα ψέματα εκείνα εκεί, τα συνηθισμένα. Φύστε τις ασέβειες. Διότι θα σας κάνει λαχτάρα ο Άγιος που δεν θα κρατιώστε ποτέ σας. Σας πω δύο περιστατικά που τα ζήσα εγώ από τον Άγιο. Σε ένα χωριό Ντάρα της Τριφυλίας είχα πάει να μιλήσω εκεί πέρα. Είχα και πνευματικό μαζί μου, έναν που εγώ ομιλούσα και αυτός εκεί. Και γυρίζαμε την περιοχή εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν τέτοιες ημέρες. Και είχα μιλήσει ένα βράδυ περί νηστείας στην εκκλησία, το Άγιος Γεώργιος ήταν. Στο τέλος, αυτά που είπατε, λέει, Κύριε, μου συνέβησαν, λέει, εμένα. Εγώ, λέει, ήτανε του Σταυρού. Και έλειπε η γυναίκα μου από το σπίτι και πήγα και σκότωσα, λέει, κάτι συκοφάγους, σαν αγριοκόκορης, έχει ένα χρώμα. Και εφόσον δεν είχα κανένα, λέει, σπίτι να μου μαγειρέψει, λοιπόν, είπα, λέει, ας τα ψήσω, λέει, αυτά, μα δεν με παρεξηγεί ο Αγιάννης, ας τα ψήσω αυτά τα πράγματα και ας τα φάω. Αν ήταν γυναίκα εδώ θα νίστευα. Εφόσον θα σου μαγείρευε η γυναίκα, άρα δεν θα νίστευες. Νηστεία πάνε να πει ασυτεία, δεν πάνε να πει αλλαγή τροφή, πέντε πιάτα φασόλια, μισή οκά και μια φρατζόλα ψωμί, αυτό δεν είναι νηστεία. Καλύτερα να φας 10 μπριτζόλες παρά να φας αυτά. Νηστεία πάνε να πει είναι σύνθετος η λέξη, πάνε να πει ασυτεία. Νηστεία, όχι φαγητό. Ή κάτι το απλό. Ένα φρούτο, ένα τσάι, κάτι τέτοιο πράγμα λιτό. Τα φάγα λοιπόν, λέει, είχα χτυπήσει δύο τέτοια, τα φάγα και βγήκα, λέει, να πάω στο καφενείο. Μόλις βγαίνω, λέει, πυρκαγιά στο σπίτι. Μπουφ το σπίτι απάνω, γυρίζω, φωνάζω πράγματα, χάματα. Τι έγινε, άφησα φωτιά μέσα, πώς είναι η φωτιά. Και πάω, λέει, και καιγότανε επάνω εκεί που είχα φάει, λέει, τα αυτά. Και είχα αφήσει μάλιστα και το κοκαλάκι και κάτι πραγματάκια εκεί. Εκαιγότανε το τραπέζι χωρίς να καίγεται, σαν τη βάθο τη γεωμένη και μην καταπλέγουμε. Από τότε, λέει, Άγιε μου Πρόδρομε, πρόφτασε κλπ. Μα καιγόταν όλο το χωριό. Γιατί εκεί είχαν αχαιρώνες, είχαν τέτοια πράγματα, θα καιγόταν ακόμη. Και καιγόταν, λέει, αυτό το πράγμα πυρκαγιά επάνω και δεν καιγότανε τίποτα. Ήταν, λέει, για να μου κάνει, λέει, μάθημα, λέει, μεγάλο. Εδώ στην Αγιά του Βόλου, ένας νεαρός από αυτούς τους δικούς μας, τους τακουνάκηδες και λοιπά, ήταν του Τιμίου Προδρόμου. Είχε έρθει στις 3 ώρα αυτός από το βράδυ, από το Γλέντι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Η μάνα του το πρωί μια χειρούλα πήγε στην εκκλησία. Σκώνεται αυτός λοιπόν κάτσε 9-10 η ώρα, τι θα φάω. Παιδί μου, λέει, σήμερα είναι του αφέντη του Αγιάννη, λέει, δεν τρώνε, λέει, σήμερα τίποτα. Εξέρω, το Χριστό σου, εγώ θα φάω. Τι βλαστιμή. Εγώ δεν σου μίσου καν. Θα φάω, την άρχισε λοιπόν να βλαστιμεί και είπα να πάω, μου πιάσεις γάλα. Τα μάζεψε αυτή η καημένη μπροστά στο να βλαστιμείται η Παναγία, ο Χριστός και ξέρω εγώ και ο Τίμιος Πρόδρομος και πηγαίνει και πιάνει σε ένα πύλινο μπόλο, όπως τα λέγαμε, καβάθες τη λέγανε αυτή τότε, του πιάνει λοιπόν γάλα και του φέρνει επάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι, σε ένα φτωχό σπιτάκι. Από πάνω δεν υπήρχαν τα βάνια κλπ. Με καλάμια ήταν από πάνω η σκεπή και τα κεραμίδια. Και πήγε αυτό και πήρε, φέρε μου ψωμί. Και από ένα ξύλινο, όχι ξύλινο, από καλαμένιο καλάθι, του έβγαλε ένα μισό καρβέλι ψωμί και του βάλε εκεί πέρα. Λοιπόν, κάθεσε λοιπόν αυτό, αγριεμένο, φρεσκοκτενισμένο κλπ. Εκεί πέρα, βλέπει, είναι η νέη τη εποχή. Ναι, και κόβει λοιπόν να ρίξει μέσα το. Να φάει. Κρεμιέται από πάνω ένα φίδι τόσο χοντρό
τον κατήφορο 2 μέτρα φίδι και έρχεται επάνω στην καβάθα και του το τραβάει όλο το γάλα και του το παίρνει. Κόκαλο, κυτρίνησε, ξύλιασε, έμενε. Αυτός πρέπει να ζει ακόμη, γιατί ήταν νεαρός 22-23 ετών και είναι μια υπόθεση τώρα 7-8 ετών. Πρέπει να ζει, πρέπει εκεί πέρα και να το διηγείτε αυτό και να τον θυμάτε τον Αγιάννη. Μια άλλη περίπτωση στην οποία έζησα έξω από τους Δελφούς τις ημέρες των Χριστουγέννων με μια γιαγιά. Εκεί η γιαγιά, στο χωριό Κυριάκη ήτο, είχα πάει πάλι, εγώ μιλούσα και ο ιερεύς εξομολογούσε. Έρχεται λοιπόν το βράδυ και μου λέει, άκουσε ένα παράξενο που έκανε, μου λέει, ο Τίμιος Πρόδρομος εδώ. Δεν μου είπε ποιο πρόσωπο, απλώς το γεγονός. Για να το διηγούμεθα, να ωφελούνται οι άνθρωποι. Εδώ μου λέει υπάρχει μια γιαγιά η οποία πήγε, η γιαγιά αυτή, και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά 85 ετών, 88-90. Αυτή επί 50 χρόνια κάθε βράδυ έφευγε από το Κυριάκι το χωριό και ανέβαινε στην άκρη το μονοπάτι και πήγαινε έξω από το χωριό 700 μέτρα, 600 μέτρα που ήταν ένα ερημοκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και τάναβε τα καντήλια του Τιμίου Προδρόμου. Είχε πάει και παραμονές τότε που πήγαμε στο Αγίου Νικολάου, δεν ξέρω πότε. Κάθε φορά που ήθελε να κοινωνήσει, πήγαινε μπροστά στον Άγιο Ιωάννη και του έλεγε, αφέντη μου Αγιάννη, εσύ ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, σχόρεσέ με να πάω να κοινωνήσω. Και κατά αυτή την έννοια, επί 55 χρόνια, πήγαινε και εξομολογείται στον αφέντη τον Αγιάννη, χωρίς να της λέει τίποτα αφέντης ο Αγιάννης αν την συγχώρησε, και πήγαινε και κοινωνούσε. Προημερών στις 6-7 του μηνός, επί την πρόψη των Χριστουγέννων, πήγε και εξομολογήθηκε πάλι στον αφέντη τον Αγιάννη. Αφέντη Αγιάννη, εσύ ξέρεις, μπροστά στην εικόνα, ότι εφόσον τάναβε το καντιλάκι του, εσύ ξέρεις τι έχω κάνει και λοιπά, να με συγχωρέσεις όπως πάντα, να πάω να κοινωνήσω. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν βγαίνουν 2 χέρια από την εικόνα και τραβάει ένα κατακέφαλο το ένα μέρος, ένα κατακέφαλο το άλλο μέρος και της λέει, μέσκασες 55 χρόνια. Εμένα έστειλε ο Χριστός μας να εξομολογεί και να συγχωρεί αμαρτίες ή τους παπάδες έστειλε? Δεν υπάρχουν στον Άγιο Λουκά παπάδες, γιατί πιο κάτω είναι το μοναστήρι του Οσίου Λουκά, το Στήριον Όρος, μεγάλο μοναστήρι που εορτάζει 11 Ιανουαρίου. Όχι σε 11 Ιανουαρίου, 11, αλλά κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι. Εμένα έστειλε. Γιαγιά, έπεσε κάτω, σέκωσε η γιαγιά. Από την τρομάρα της, από τα σκαμπίλια που έφαγε και από τη φωνή που άκουσε μέσα στο σούρουπο κλπ, σέκωσε η γιαγιά κάτω. Περιμένουν οι άλλοι κάτω τη γιαγιά να κατηφορήσει, η γιαγιά δεν κατηφόρησε. Γιαγιά εδώ, γιαγιά εκεί, μήπως πήγε από κάτω στα παιδιά, μήπως πήγε από εκεί στην ανιψά της, μήπως πήγε στην αγωνία της. Γιαγιά δεν ευρέ. Είχε καλά σουρουπός πλέον, θα έπεσε στον δρόμο που ερχόταν. Δύο παλικάρια εγγόνια της λοιπόν ξεκινούν το μονοπάτι και προχωρούν προς τα επάνω. Κοιτάζανε από εδώ και από εκεί, κοιτάζανε μήπως τον δούνε πουθενά πεσμένη σε καμιά φώστα μέσα. Αποτέλεσμα, όταν φτάσανε πάνω, βλέπουν την πόρτα ανοιχτή. Μπαίνουν σιγά μέσα, γιαγιά, γιαγιά, έκανε γιαγιά. Καταλάβανε λοιπόν, ανάβουν ένα κερί εκεί από το καντήλι του Αγίου, βλέπουν τη γιαγιά πεσμένη κάτω, το πρόσωπό της σαν μελανωμένο, σαν ξέρω εγώ τι, συμφόρησε θα πάθει η γιαγιά. Τι να κάνουνε, βγάνε την πόρτα από το εκκλησάκι, τη βάνουν πάνω τη γιαγιά, ο ένας γερά παιδιά αυτά, το ένα μπροστά, ο άλλος πίσω, τη φέρνουν κάτω. Τζάκι εκεί πέρα, γιατί κάνει κρύο, έχει 1000 υψόμετρο. Τη βάλαν κοντά εκεί, τη μαζέψαν, τη θερμάναν, τη βάλαν λίγο κονιάκ στο αυτό, ξέρω εγώ, σου μου ξουπού. Πήρε μπρος η γιαγιά, πήρε μπρος η γιαγιά, θερμάντη, ξέρω εγώ, άρχισαν οι ανακρίσεις τώρα. Τι έγινε, πώς έγινε, περί τίνος πρόκειται. Και διηγείται λοιπόν τώρα ότι εγώ, παιδιά μου, αυτό και αυτό έκανα. 55 χρόνια εξομολογόμουν στον αφέντη τον Αγιάννη. Ο αφέντης ο Αγιάννης απόψε με κατακεφάλισε, παιδιά μου. Μαύρα τα μαγουλά της εδώ, δεν έβγαινα 2-3 μήνες. Φάγε σκαμπίλα γερά. Και μου είπε αυτό και αυτό. Και έμεινε η γιαγιά άρρωστη και όταν πήγαμε εμείς μετά τις 12 του Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος και έπειτα, είχε ανασηκωθεί και ήρθε στην εκκλησία και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά 80-90 χρόνια
και είπε τη λαχτάρα αυτή που της έκανε ο αφέντης ο Αγιάννης. Αγαπητοί μου, όσα να πει κανείς για το μεγάλο πρόσωπο αυτό είναι τόσο μεγάλο ώστε χρειάζονται τόσα πολλά. Εγώ απλώς σας τον σκιαγράφησα, σας δώσω μια μικρή εικόνα γύρω από το τιμόμενον αυτό πρόσωπο. Και εύχομαι στον Άγιο Θεό οι πρεσβείες...